Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα θεωρητικό οδηγητικό vlog, το οποίο αφορά τις περαιτέρω σκέψεις που κάνω μετά από το βίντεο για το σεξισμό. Το βίντεο για την απόδοση αρνητικών χαρακτηριστικών σε κάποιον μόνο με βάση το φίλο του. Το βίντεο που είδατε χθες. Υπενθυμίζω ότι αφορμή για να γίνει εκείνο το βίντεο ήταν ένα αίτημα από μια φίλη η οποία έστειλε μια απεικόνιση οθόνης από το βίντεο του Dr. Todd Grand, ο οποίος έκανε ένα βίντεο update για την υπόθεση του Andrew Tate και μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουμε και για τον Andrew Tate, που καλύτερα που δεν ξέραμε, και κάναμε το χθεσινό βίντεο. Το βίντεο αυτό το γυρίζω προτού ανέβει το προηγούμενο, οπότε θα σχολιάσω μόνο με βάση αυτά που σκέφτομαι εγώ από χθες το βράδυ που το γύρισα. Ίσως τα δικά σας τα σχόλια κάτω από το βίντεο εκείνο να αποτελέσουν αφορμή και για κάποιο άλλο βίντεο. Όμως εγώ μετά που έκανα εκείνο το βίντεο, καθόμουν και εκεί που καθόμουν άρχισα να κάνω διάφορες σκέψεις, οι οποίες θεωρώ ότι μπορεί να είναι χρήσιμες να λεχθούν σε ένα θεωρητικό βίντεο. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω να πατήσετε like στο βίντεο. Είπαμε πρέπει να είμαι μια σωστή YouTuber και να υπενθυμίζω τον κόσμο να πατάει like στα βίντεο, και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι να πατήσετε το κουμπί για την εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, και είμαστε στους 71.000 περίπου συνδρομητές. Άμα φτάσουμε στους 100.000 θα πάρουμε και μια πλακέτα. Ναι, και θα κάνουμε και πάρτι. Λοιπόν. Εκεί που καθόμουν χθες το βράδυ μετά που τελείωσα το βίντεο για το σεξισμό εξ αφορμής του Andrew Tate και της πρόσφατης σύλληψής του και του ζητήματος, με κατέκλυσαν διάφορες σκέψεις. Όπως είπα και στο χθεσινό βίντεο, δεν μου άρεσε η διεύθυνση που έδωσε στο tweet της η Greta Thunberg, η ψεύτικη διεύθυνση email, η οποία είχε τον τίτλο Small Energy Dick at, δεν θυμάμαι τώρα τι, ήταν μια fictitious, ήταν μια ψεύτικη διεύθυνση email, το οποίο είναι, λέει, μέσα στα 25.000, μέσα στα πρώτα 25 tweets με τις περισσότερα faves, RTs κλπ. Δεν μου άρεσε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι η ίδια η Γκρέτα Θάνμπεργκ που μπορεί να του έγραψε αυτή την απάντηση, μπορεί να την έγραψε κάποιος από την ομάδα που έχει. Αυτού του είδους οι ξυπνάδες δεν μ' αρέσουν. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι είναι επίσης σεξισμός να θεωρούμε ότι ένας άνδρας που έχει μικρό πουλί, small dick, το οποίο το πέος του δεν είναι πολύ μεγάλο σε διαστάσεις, ότι αυτός ο άνδρας είναι απαραίτητος κακός εραστής αρχικά και απαραίτητος κομπλεξικός δευτερευόμενος. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους ανοιχτά και για το σεξ και για τη σεξουαλική λειτουργία. Ενώ επιτέλους μιλάω για το κανάλι μας, γιατί δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια βίντεο πιο συγκεκριμένα γύρω από το σεξ. Θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα για το σεξ, τα οποία έχουν να κάνουν με την εμφάνιση των ανθρώπων, τα οποία έχουν να κάνουν με την ανατομία των ανθρώπων και τα οποία έχουν να κάνουν με τα εξωτερικά τους ή τα εσωτερικά τους χαρακτηριστικά. Καταρχάς, είναι μύθος, σοβαρά σας λέω, είναι μύθος ότι το μέγεθος του πέους παίζει ρόλο στην ποιότητα της ερωτικής σεξουαλικής εμπειρίας που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι, είτε ετεροφιλόφιλο είτε ομοφιλόφιλο. Είναι όντως μύθος. Γιατί? Θα σας θυμίσω τα αρχαία ελληνικά αγάλματα, στα οποία θα μπορεί κάποιος να παρατηρήσει μέχρι και μικροφαλία. Δηλαδή, είναι τόσο μικρή η ανατομία του πέους στα αρχαία ελληνικά αγάλματα που των γυμνών ανδρών, θα έλεγε κανείς, είχαν, ας πούμε, τόσο μικρό πέος οι αρχαίοι Έλληνες? Όχι, δεν είχαν. Απλώς δεν θεωρούνταν αρετή το μεγάλο πέος, ούτε θεωρούνταν
ενάρετος ένας άνθρωπος ο οποίος ενώ κυκλοφορούσε στον δρόμο βρισκόταν σε στήση. Ούτε θεωρούνταν ενάρετος ένας άνδρας ο οποίος δεν μπορούσε να ελέγξει τις σεξουαλικές ερωτικές τορμές. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διάφορα μεγέθη και πέους και κόλπου. Οι άνθρωποι ερχόμαστε σε διάφορα μεγέθη με διαφορετικές ανατομίες. Έχω διαβάσει πριν πολλά χρόνια το Kama Sutra κατευθείαν στην αγγλική μετάφραση από το μετάφραση στην αγγλική κατευθείαν από το αρχαίο ινδικό πρωτότυπο, το οποίο Kama Sutra κακώς θεωρείται, υπάρχει το popular opinion, υπάρχει δημοφιλής άποψη από αυτούς που δεν το έχουν διαβάσει, ότι το Kama Sutra είναι ένα χειρίδιο που δείχνει στάσεις για το σεξ. Καμία σχέση. Υπάρχουν σε κάποια σημεία κάποιες εισηγήσεις για κάποιες στάσεις ή κάποιοι πίνακες τέλος πάντων. Όμως το Kama Sutra είναι ένα βιβλίο, ένα εγχειρίδιο το οποίο μιλάει για το τέριασμα των ανθρώπων και το οποίο είναι κυρίως ένα κοινωνιολογικό εγχειρίδιο με βάση την κοινωνική νοοτροπία της αρχαίας Ινδίας. Μιλάει για τις κάστες κλπ. Κλπ. Λοιπόν, αυτό που έχω βρει στο Kama Sutra, το οποίο θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για μας σήμερα, είναι οι δύο τύποι ταιριάσματος που έχουν οι άνθρωποι. Ο ένας ο τύπος είναι ο ανατομικός και μάλιστα εκεί πέρα το λέει υψηλή ένωση όταν ταιριάζουν εντελώς δύο άνθρωποι, μέτρια ένωση και χαμηλή ένωση, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όπως υπάρχουν άνδρες οι οποίοι έχουν μεγάλο φαλό, έτσι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο εδίο, πώς να το πω, είναι πιο ευρύχωρο το εδίο τους. Λέει ότι ένας άνδρας με μεγάλο φαλό ταιριάζει με μια γυναίκα που έχει πιο ευρύχωρο εδίο να κάνει σεξ, όταν μιλάμε για ετεροφιλοφιλικό σεξ. Ένας άνδρας με μέτριο μέγεθος φαλού ταιριάζει με μια γυναίκα που να έχει μέτριο μέγεθος εδίο. Και ένας άνδρας με μικρό μέγεθος φαλού ταιριάζει με μια γυναίκα που να έχει μικρό ή στενό μέγεθος εδίου. Το ξέρατε ότι και οι γυναίκες ερχόμαστε σε μεγέθη? Το ξέρατε αυτό? Σας το πω. Γιατί συνήθως έχουμε μέσα στο μυαλό μας την εντύπωση ότι όλες οι γυναίκες οι οποίες κάνουν ετεροφιλοφιλικό σεξ μπορούν να δεχθούν το οποιοδήποτε μέγεθος φαλού. Όχι, δεν μπορούν όλες οι γυναίκες να δεχθούν το οποιοδήποτε μέγεθος φαλού. Για μία γυναίκα της οποίας η ανατομία είναι στενή, ένας άνδρας με μεγάλο φαλό θα της προκαλέσει κυρίως πόνο και καμία ευχαρίστηση. Λοιπόν, το πρώτο τέριασμα με βάση τους αρχαίους Ινδούς και το Kama Sutra είναι το ανατομικό. Επίσης, εδώ να πω ότι το μέγεθος του σώματος, αν κάποιος είναι παχύς, είναι αδύνατος, είναι ψηλός, είναι κοντός, αν μια γυναίκα είναι παχιά, είναι ψηλή, είναι κοντή, δεν έχει καμία σχέση με την ανατομία των γεννητικών οργάνων. Καμία απολύτως σχέση δεν έχει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει να είναι μια γυναίκα που να είναι παχουλή, να είναι, ξέρω εγώ, αρκετά κιλά, και στην ανατομία των γεννητικών της οργάνων να είναι στενή. Και μια γυναίκα η οποία να είναι πολύ αδύνατη και να είναι ανοιχτή ή το αντίθετο. Δεν έχει σημασία. Μπορούμε να ξέρουμε όταν βλέπουμε τον άλλον απ' έξω να περπατάει στον δρόμο ή με το μαγιό στη θάλασσα ακόμη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, για τις γυναίκες μιλάω τώρα, που η ανατομία των γεννητικών μας οργάνων είναι εσωτερική, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι μέγεθος έχει. Αυτό φαίνεται στην πράξη. Στην πράξη φαίνεται αν ταιριάζει ανατομικά ένα ζευγάρι. Και ξαναλέω ότι δεν είναι ούτε προσόν, ούτε μειονέκτημα για κάποιον άνδρα να έχει μεγάλο φαλό, μέτριο φαλό, μικρό φαλό. Ούτε προσόν, ούτε μειονέκτημα. Το μέγεθος παίζει ρόλο εάν στην ερωτική πράξη με τη συγκεκριμένη σύντροφο με την οποία συνευρίσκεται, ταιριάζει η ανατομία τους. Επίσης,
όσον αφορά τους άνδρες οι οποίοι έχουν μικρό φαλό, έχουν ένα προτέρημα από αυτούς που έχουν μεγάλο φαλό. Το οποίο προτέρημα είναι το εξής, ότι ένας άνδρας με μικρό φαλό μπορεί να κάνει σεξ με όλες τις γυναίκες. Μπορεί να κάνει σεξ με όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως μεγέθους των γυναικείων γενετικών οργάνων. Ναι. Ενώ ένας άνδρας με μεγάλο φαλό μπορεί να κάνει σεξ μόνο με γυναίκες οι οποίες μπορούν να τον αντέξουν. Μόνο με γυναίκες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανατομία των γυναικών οργάνων. Πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα, να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτά κάποια στιγμή, για να σταματήσουμε να έχουμε σεξισμό και να έχουμε προκαταλήψεις όσον αφορά στο σεξ και όσον αφορά στη σχέση που έχει ο κάθε άνθρωπος με τον εαυτό του και με το σώμα του και να σταματήσουμε να προκαλούμε ενοχές, όχι ενοχές, να σταματήσουμε να προκαλούμε άσχημα συναισθήματα, να προκαλούμε χαμηλή αυτοπεποίθηση ή ακόμη και χαμηλή αυτοεκτίμηση σε ανθρώπους αναλόγως του μεγέθους τους. Είτε του σώματος τους, είτε της ανατομίας των γενετικών τους οργάνων. Όλοι ταιριάζουν με όλοι. Όλοι ταιριάζουν με αυτόν που είναι κατάλληλος για αυτούς. Με αυτόν, με αυτή που είναι κατάλληλος για αυτούς. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ένας άνδρας με μικρό μέγεθος φαλού μπορεί να έχει να κάνει σεξ με γυναίκες όλων των μεγεθών, ισχύει. Επίσης, κάτι το οποίο τείνουμε να αγνοούμε είναι το γεγονός ότι η σεξουαλική εμπειρία είναι κυρίως εγκεφαλική εμπειρία πρώτα και έπειτα σωματική εμπειρία. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι εάν με τον άνθρωπο με τον οποίο κάνεις σεξ δεν υπάρχει συνδεσιμότητα, δεν υπάρχει έλξη και δεν υπάρχει πάθος ερωτικό και σεξουαλικό, δεν πανάχει το πιο όμορφο σώμα, το πιο όμορφο υποκειμενικά εννοείται, συμβατικά, δεν πάει να έχει, ξέρω εγώ, το πιο ταιριαστό μέγεθος, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά ή αν θα γίνει δουλειά δεν θα γίνει με τρόπο να ευχαριστήσει και τους δύο άνθρωπους. Και επίσης τα γυναικεία γεννητικά όργανα, όπως είπα προηγουμένως, είναι εσωτερικά, ο κόλπος είναι εσωτερικός και η κλιτορίδα δεν φαίνεται απ' έξω. Όμως η περισσότερη δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με την ευχαρίστηση της γυναίκας και με την πρόκληση οργασμού είναι στην αρχή των γενετικών της οργάνων, στην είσοδο του κόλπου, δεν είναι στο βάθος του κόλπου. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το σημείο G, το οποίο αρκετοί επιστήμονες αμφισβητούν ότι υπάρχει. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχει είναι η κλιτορίδα, η οποία βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου και είναι το γεγονός ότι στην είσοδο του κόλπου πάλι υπάρχουν ισχυρές νευρικές απολήξεις, πολλές νευρικές απολήξεις, οι οποίες προκαλούν ειδονία. Άρα, το μέγεθος δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Δεν κάνω αυτό το βίντεο για να νιώσουν μειονεκτικά οι άνθρωποι που έχουν μεγάλο μέγεθος, οι άνδρες που έχουν μεγάλο μέγεθος. Καμία σχέση, δεν θέλω να τους νιώσω. Ξαναλέω όμως ότι ίσως είναι πλεονέκτημα να έχεις μικρό μέγεθος. Ξέρω ότι μπορεί να σας σοκάρουν αυτά που λέω. Έχω μιλήσει με χιλιάδες ανθρώπους. Στα πλαίσια της θεραπείας ζευγαριού εννοείται ότι εξετάζουμε και το κομμάτι το σεξουαλικό και το κομμάτι της θεραπείας των οποιονδήποτε σεξουαλικών δυσκολιών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω ακούσει παράπονο, σοβαρά σας μιλάω, μέχρι σήμερα δεν έχω ακούσει παράπονο από οποιαδήποτε γυναίκα ή άνδρα ότι ο σύντροφος τους έχει μικρό πέος. Αντιθέτως, έχω ακούσει παράπονο ότι είναι πολύ μεγάλο το πέος και πονάει. Εντάξει. Δεν θα ξεχάσω, είχα μία θεραπευόμενη, μιλάμε πριν πολλά χρόνια. Μπορεί να έχει και 20 χρόνια. Η οποία ήταν μία κοπελίτσα, πολύ χαριτωμένη, πάρα πολύ χαριτωμένη. Ήταν έτσι αδυνατούλα και ήταν και αρκετά γυμνασμένη. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή ήταν μαντρεμένη με έναν άνδρα, ο οποίος ήταν θεόρατος. Ήταν πολύ ψηλός ο άνδρας της, ήταν 95, κάτι τέτοιο, έτσι. Πάρα πολύ ψηλός. Αυτή ήταν
Για γυναίκα κανονική, ξέρω εγώ ήταν ένα 55, ένα 60, πόσο ήταν, κανονική. Δεν την έλεγε ψηλή, ρε παιδί. Ο άντρας της ήταν πολύ ψηλός, ήταν έτσι και πολύ κορμακλιάς, είχε, ξέρω εγώ, αναπτυγμένο μυκοσύστημα. Και χώρισε με τον άντρα της. Και μετά τα φτιάξε με έναν τύπο, με τον οποίο η σχέση τους κράτησε μόνο ένα μήνα. Και είχε έρθει σε μένα, όχι όταν χώρισε από τον άντρα της, είχε έρθει σε μένα όταν χώρισε από τη σχέση που έκανε μετά που χώρισε. Και θυμάμαι που μου έλεγε μια μέρα, ήταν τέλειος. Ήταν τέλειος. Σας λέω τι εννοείς. Μου λέει ήταν σχεδόν στο ύψος μου, ήταν ένα 60. Για άντρα μιλάμε τώρα, ε. Ήταν ένα 60 μου λέει και μπορούσα να το δω πρόσωπο με πρόσωπο. Μπορούσα τα μάτια του να βλέπουν τα μάτια μου όταν με αγκάλιαζε, όταν με φιλούσε κλπ. Και επίσης μου λέει ήταν πολύ αδύνατος, πολύ λεπτοκαμωμένος και δεν ένιωθω ότι πέφτε πάνω μου ένα βουνό όταν κάναμε σεξ. Και επίσης μου λέει το μέγεθος του ήταν ιδανικό για το δικό μου μέγεθος. Ενώ το ανδρός μου ήταν πολύ μεγάλο και πονούσα πάρα πολύ και δεν μπορούσα να έρθω σε οργασμό. Και μου λέει είχα την καλύτερη σεξουαλική, μου έλεγε ότι είχε την καλύτερη σεξουαλική εμπειρία της ζωής της. Ναι, καλά το ακούσατε, με έναν άνδρα κοντό, γιατί ένα 60 είναι κοντός για άνδρας. Πολύ αδύνατο, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερα ανεπτυγμένο μυοσκελετικό σύστημα, ο οποίος επίσης είχε και μικρό πουλί. Εντάξει, όταν λέμε μικρό πουλί, έτσι για να είμαστε έτσι και λίγο πιο αντικειμενικοί, υπάρχουν διάφορα μεγέθη, υπάρχουν κάποιοι χάρτες, μπορείτε να τους ψάξετε online, που λέει το μέσο μέγεθος σε εκατοστά ίντζες πέους για τον άνδρα σε κάθε χώρα. Εάν ένας άνδρας έχει 8 εκατοστά, 9 εκατοστά και πάνω μέγεθος, μπορεί να θεωρείται μικρό, αλλά φυσιολογικό. Εντάξει. Και ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι γύρω στα 12 εκατοστά. Και επίσης, για κάποιες χώρες που υπάρχουν μύθοι ότι έχουν τεράστιο πέος, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει για όλο το σύνολο του πληθυσμού. Λοιπόν, είναι κρίμα οι άνδρες, γιατί το μέγεθος του πέους είναι μετρήσιμο και κατηγοριοποιούνται δυστυχώς, και μεταξύ τους δηλαδή, όταν πάνε ξέρω εγώ στο στρατό που κάνουν τους γυμνοί και βλέπει ο ένας τον άλλον κλπ, μπαίνουν σε κατηγορίες και μπορεί να νιώθουν μενεχτικά για τον εαυτό τους αδίκως, άδικα των αδίκων, άδικα των αδίκων πραγματικά, άδικα των αδίκων. Επίσης υπάρχει ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν ξέρουμε πολλοί από εμάς, ότι κάποιοι άνδρες είναι showers και κάποιοι άλλοι είναι growers. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιοι άνδρες όταν είναι σε ατονία το πέος τους, όταν είναι σε ηρεμία, δεν είναι σε στήση, μπορεί να φαίνεται πολύ μικρό και όταν έρθουν σε στήση να μεγαλώσει πολύ, να μεγαλώσει αρκετά, ξέρω εγώ, να φαίνεται όταν δεν είναι σε στήση ότι είναι 3 εκατοστά, 4 εκατοστά και όταν είναι σε στήση να πάει 12, 13, 14 εκατοστά. Και κάποιοι άλλοι άνδρες να είναι showers, δηλαδή το μέγεθος τους όταν είναι σε ηρεμία το πέος να μην διαφέρει ήδη πολύ από το μέγεθος όταν είναι σε στήση. Άρα ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δεχθεί bullying στα αποδυτήρια του στρατού και δεν ξέρω εγώ που αλλού, που τους έβλεπαν οι άλλοι και τους κοροϊδεύαν τη μικρό το πουλί τους, αυτοί οι άνδρες μπορεί όταν ήταν σε στήση να μην έχουν μικρότερο πουλί. Sorry που μιλάω έτσι, λέω την διάλυτη, είναι καθομιλουμένη. Από αυτούς που φαίνεται ότι είναι μεγάλο όταν δεν είναι σε στήση. Πάντως εδώ θέλω να τονίσω ότι συμφωνώ με την αισθητική των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι έφτιαχναν τα γυμνά αγάλματα των ανδρών με άνδρες σε ηρεμία. Συμφωνώ με αυτό. Θυμάμαι ήμουνα, νομίζω ήταν στο μήνα του μέλετος με τον πρώτο μου σύζυγο, 21 έτους. Είχαμε πάει σε μια παραλία, στην Ελλάδα ήμασταν, σε ένα νησί, και μου είχε κάνει πολύ άσχημη εντύπωση ένας άνδρας όπως είχε βγει από τη θάλασσα και φορούσε και ένα μαγιό σπίτο. Ξέρετε αυτά τα σπίτο, είναι η μάρκα το σπίτο και είναι και είδος. Ένα έτσι μαγιό που είναι σαν ένα, ξέρω εγώ, δεν είναι σαν μποξεράκι, είναι σαν από εκείνα τα βρακιά, τα εφαρμοστά. Και ήταν σε στήση και μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα δει κάτι τέτοιο.
Και θυμάμαι ότι ένιωσα, ότι δεν ήταν αισθητικά ωραίο. Δεν είναι αισθητικά ωραίο να κυκλοφορείς με το μαγιό στην παραλία και να είσαι σε στήση, ούτε είναι αισθητικά ωραίο να, να κυκλοφορείς οπουδήποτε κεντυμένος και να είσαι σε στήση. Και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν αυτό, ότι ακριβώς ένας άνθρωπος καλλιεργημένος και με πνευματικότητα ελέγχει το πουλί του και μπορεί να το διατάξει να σταματήσει να είναι σε στήση όταν βρίσκεται σε χώρους που δεν είναι κομψό να είσαι σε στήση. Εντάξει, να μην συζητήσουμε για τους εφήβους, που πολλές φορές τα αγόρια όταν βρίσκονται στην εφηβεία, όταν αρχίζουν τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου και αρχίζουν να έχουν involuntary στήσεις, έχουν στήσεις οι οποίες δεν είναι, έρχονται από μόνες τους και δυσκολεύονται να τις ελεγξούν. Και βλέπεις, μπορεί να σου πει, ας πούμε, ένα αγόρι που είναι 15-16 χρόνια, ενώ καθόταν στο θρανείο στην τάξη, μπορεί, ξέρω εγώ, να σκέφτηκε κάτι, να είδε μια συμμαθήτριά του και να έρθει σε στήση και να ντρέπεται να σηκωθεί. Τα αγόρια, τα νεαρά, οι έφηβοι, έχουν την εντυμότητα και την αίσθηση του τι είναι κομψό και τι είναι σεβαστικό. Και περιμένουν, κάθονται εκεί στην καρέκλα τους και περιμένουν να τους φύγει στήση προκειμένου να σηκωθούν. Δεν είναι καμιά μαγκιά να κυκλοφορεί κάποιος σε στήση. Είναι ένδειξη του ότι δεν ελέγχει το πάνω κεφάλι, το κάτω κεφάλι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στις γυναίκες, όπως είπα και προηγουμένως, επίσης οι γυναίκες ερχόμαστε σε διάφορα μεγέθη. Και κάποιες σεξιστικές απόψεις ότι μία γυναίκα η οποία έχει μεγάλο στήθος είναι πολύ σεξι, ενώ μία που έχει μικρό στήθος δεν είναι σεξι, είναι εντελώς ηλίθιες απόψεις. Εντελώς ηλίθιες και εντελώς αβάσιμες. Για τον κάθε τύπο γυναίκας, για τον κάθε σωματότυπο γυναίκας, υπάρχει ένας άντρας ή μία γυναίκα, γιατί υπάρχει και ο ομοφιλοφιλικός ερωτικός προσανατολισμός, που θα τον βρίσκει υπέροχο. Ξέρω άντρες που ήταν θεραπευόμενοι μου, οι οποίοι μου έχουν πει αντίστοιχα, όπως μου έλεγε η κοπέλα εκείνη για τον σύντροφο της εκείνη μου, που ήταν ιδανικός, και ήταν ιδανικός επειδή ήταν κοντός, επειδή δεν είχε ιδιαίτερα αναπτυγμένο μυϊκό σύστημα, επειδή ήταν λεπτοκαμωμένος και είχε μικρό πέος. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι προτιμούν και τους αρέσουν πάρα πολύ οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν μεγάλο στήθος, έχουν πολύ μικρό στήθος και είναι πετίτ και είναι μικροκαμωμένες. Όπως επίσης υπάρχουν άντρες που τους αρέσουν οι γυναίκες οι οποίες έχουν μεγάλο στήθος. Έχει άντρες που τους αρέσουν οι γυναίκες που είναι κοντές, έχει που τους αρέσουν οι γυναίκες που είναι ψηλές, έχει που τους αρέσουν οι γυναίκες που είναι χονδρές, έχει που τους αρέσουν οι γυναίκες που είναι μέτριες, έχει που τους αρέσουν οι γυναίκες που είναι αδύνατες, υπερβολικά αδύνατες. Για όλα τα μεγέθη υπάρχει αρέσκεια. Εννοείται ότι δεν θα αρέσουμε σε όλους και εννοείται ότι η pop κουλτούρα κάνει τεράστιο λάθος όταν παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο σωματότυπο γυναίκας και ένα συγκεκριμένο σωματότυπο άνδρα ως τον ιδανικό. Και ενώ παλιότερα ήταν προνόμιο μόνο των γυναικών, προνόμιο εντός εισαγωγικών, να νιώθουμε άσχημα με το σώμα μας, αν είχαμε περισσότερα κιλά, αν είχαμε λιγότερα κιλά, αν είχαμε, ξέρω εγώ, μεγάλο στήθος ή μικρό στήθος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τώρα άρχισαν και οι άνδρες να βάλλονται από την pop κουλτούρα και να θεωρούν ότι πρέπει όλοι, για παράδειγμα, να έχουν πολύ ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα, ότι δεν πρέπει να έχουν περισσότερα κιλά, ότι δεν πρέπει να έχουν λιγότερα κιλά και ούτω καθεξής. Και επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο τους άνδρες τους προβληματίζει πάρα πολύ είναι και το θέμα των μαλλιών τους, το θέμα της φαλάκρας. Κάποιοι άνδρες έχουν γονιδιακή προδιάθεση για να έχουν φαλάκρα. Εγώ προσωπικά νομίζω αυτό έχει φανεί και από τις επιλογές μου και οι δύο πρώην σύζυγοί μου αυτή τη στιγμή είναι με ξυρισμένο κεφάλι, και ο πατέρας των παιδιών, αλλά και ο δεύτερος πρώην σύζυγός μου ήταν φαλακρή και μου άρεσαν. Σοβαρά. Μου άρεσε ότι θέλει σαβάλας. Ούστα είναι αυτά.
όπως υπάρχουν άνδρες που τους αρέσουν οι γυναίκες με συγκεκριμένο στυλ, έτσι υπάρχουν και οι γυναίκες που τους αρέσουν οι άνδρες με πολλά μαλλιά, με λίγα μαλλιά ή καθόλου μαλλιά. Δεν είναι άσχημος ένας άνδρας που είναι φαλακρός, δεν είναι άσχημος ένας άνδρας που ξυρίζει το κεφάλι του, δεν είναι άσχημος ένας άνδρας που έχει πολλά πυκνά μαλλιά, δεν είναι άσχημος ένας άνδρας που έχει αραιά μαλλιά, δεν είναι άσχημος ένας άνδρας που δεν έχει καθόλου μαλλιά. Ο κάθε άνθρωπος, ξαναλέω, έχει τη δική του ομορφιά και επίσης, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Εάν υπάρχει συναισθηματική σύνδεση με έναν άνθρωπο, εάν τα βρούμε συναισθηματικά, εάν ερωτευτούμε έναν άντρα, εάν ερωτευτούμε μια γυναίκα, τότε αυτός ο άνθρωπος μας φαίνεται σεξι και ελκυστικός. Και τότε τον βλέπουμε με ένα διαφορετικό μάτι. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Οπότε, στην προσπάθεια μας να γίνουμε πιο ερωτεύσιμοι, εφόσον θέλουμε να γίνουμε πιο ερωτεύσιμοι, ή στην προσπάθεια μας να νιώσουμε καλύτερα με τον εαυτό μας και να νιώσουμε ότι έχουμε αξία ως άνθρωποι, δεν είναι κακή ιδέα να περιποιούμαστε την εξωτερική μας εμφάνιση, ξέρω εγώ, να βάφουμε τα μαλλιά μας, και εγώ έχω βάψει ρίζα χθες. Να βάψουμε τα μαλλιά μας ή να βάψουμε τα νύχια μας ή να πάμε γυμναστήριο, αν μας αρέσει το γυμναστήριο, ή να κάνουμε διατροφή ή να κάνουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε νιώθουμε ότι θα μας κάνει να νιώσουμε ωραία με το σώμα μας. Κάποιοι άνθρωποι προτιμούν και τις πλαστικές επεμβάσεις. Δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους. Εγώ δεν τις προτιμώ. Υποστηρίζω όμως το δικαίωμα των ανθρώπων που τις προτιμούν. Θέλουν να φτιάξουν κάποιες ρητίδες, να βάλουν φίλερ, τι να βάλουν, να βάλουν. Θέλουν να κάνουν μπότοξ, να κάνουν. Θέλουν να βάλουν σιλικόνη στα χείλη, να βάλουν, δικαιούνται. Θέλουν να φτιάξουν τη μύτη τους, να τη φτιάξουν. Θέλουν να φτιάξουν τα δόντια τους, να τα φτιάξουν. Δικαιούνται. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, παράλληλα και κυρίως πρέπει να προσπαθούμε να φτιάξουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Γιατί πιο ερωτεύσιμο είναι το μυαλό, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας από το σώμα. Όταν περπατά στο δρόμο κάποιος και τον βλέπουν οι άλλοι, εάν έχει ωραία εξωτερική εμφάνιση με βάση τα κριτήριά τους, θα πουν τι ωραίο γκομενάκι να το απαυτώσω ή να με απαυτώσει. Δεν θα πουν τι ωραίος άνθρωπος να φτιάξω μια ερωτική σχέση μαζί του. Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα είναι αυτοί που βοηθούν στο να υπάρξει συναισθηματική σύνδεση. Θα μου πείτε, ξέρω τι θα μου πείτε. Τον πρώτο ρόλο τον παίζει η εμφάνιση, και αν δεν σου αρέσει κάποιος εμφανισιακά, πώς μπορείς να συνδεθείς μαζί του ερωτικά? Και θα σου πω ναι, τον πρώτο ρόλο τον παίζει η εμφάνιση, τον πρώτο, αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει το κοινό του, όπως είπαμε προηγουμένως. Το κάθε στυλ ανθρώπου έχει το κοινό του. Οπότε, ακόμη και αν εσύ θεωρείς ότι η εμφάνιση δεν είναι πολύ wow, για κάποιον είναι πολύ wow. Και δεύτερον, στο σημερινό κόσμο που οι άνθρωποι γνωρίζονται αρκετές φορές μέσω του διαδικτύου, μέσα στο διαδίκτυο, μέσα από τη συνομιλία που γίνεται από το διαδίκτυο, μέσα από το chat, μπορείς να δεις στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του άλλου και όχι τόσο της εμφάνισης. Γιατί εννοείται ότι ο καθένας θα διαλέξει τις καλύτερες του φωτογραφίες να βάλει. Οπότε η εμφάνιση των περισσότερων είναι αρκετά ελκυστική στα προφίλ τους. Κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να διαλέξουν τις φωτογραφίες που τους κολακεύουν περισσότερο. Δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που θα σε τραβήξει για να γνωρίσεις περαιτέρω έναν άνθρωπο είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφει, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει, ο τρόπος με τον οποίο διαδρά και επικοινωνεί. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για το σεξ. Να αρχίσουμε να μιλάμε για όλα. Θα χαρώ να μου στείλετε ερωτήματα τα οποία έχουν σχέση με τη σεξουαλικότητα και έχουν σχέση με τη σεξουαλική πράξη αυτή καθ' αυτή και με το πώς λειτουργεί σεξουαλικά το ανδρικό σώμα και πώς λειτουργεί σεξουαλικά το γυναικείο σώμα. Να μάθουμε πράγματα. Να μάθουμε. Και να ξεφύγουμε από αυτά τα ηλίθια κλισέ και στερεότυπα ότι παίζει ρόλο το μέγεθος, το οποιοδήποτε μέγεθος, η ανατομία, ότι παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση,
ότι αν κάποιος έχει μικρό πουλί δεν είναι καλός εραστής, ότι αν κάποιος έχει μικρά βυζιά δεν είναι σεξι γυναίκα, ότι αν κάποιος έχει μεγάλο πουλί είναι ο γκραντ εραστής, ότι αν κάποιος έχει μεγάλη βυζιά είναι πολύ πιο σεξι γυναίκα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να μιλήσουμε και λίγο για το σεξ. Και γιατί, επειδή ακριβώς έχουμε άγνοια για το σεξ και δεν έχουμε δεχθεί ποτέ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, δεν μπορούμε να απολαύσουμε και τις ερωτικές μας σχέσεις. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν κάνουμε καλό σεξ ή όχι. Θέλουμε γνώσεις γύρω από το σεξ. Δεν ξέρω. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα, θα χαρώ να μου στείλετε, αν θέλετε, και ιδιωτικά μέσω email ερωτήματα σε σχέση με αυτό. Και οι άντρες για τη σεξουαλικότητα τους και τη σχέση τους με το σώμα τους και πώς λειτουργεί σεξουαλικά το σώμα τους, και οι γυναίκες, και ο καθένας, και αναλόγως με τον ερωτικό του προσανατολισμό, ξαναλέω, να γνωρίσει πράγματα για το σώμα του και για το σώμα του πιθανού συντρόφου, της πιθανής συντρόφου. Εντάξει. Και εγώ θεωρώ και το πιστεύω ότι οι πνευματικοί άνθρωποι και οι καλλιεργημένοι άνθρωποι κάνουν και καλύτερο σεξ. Και για ποιο λόγο κάνουν καλύτερο σεξ? Γιατί έχουν καλύτερη σχέση με τον εαυτό τους, έχουν καλύτερη σχέση με το σώμα τους και γιατί μπορούν να επικοινωνήσουν τα συναισθήματα τους και να έχουν περισσότερη συνδεσιμότητα. Και όση περισσότερη συνδεσιμότητα έχει ένα ζευγάρι, τόσο καλύτερο είναι το σεξ. Σοβαρά σας μιλώ. Όσο πιο καλλιεργημένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο καλύτερο είναι το σεξ που κάνει. Και ειδικά αν το κάνει με έναν άλλον επίσης καλλιεργημένο άνθρωπο, ακόμη καλύτερα. Πραγματικά. Αυτό μπορεί να ακουστεί παράξενο σε όσους δεν έχουν να κάνουν με την πνευματική καλλιέργεια και όσους δεν έχουν να κάνουν με την ψυχοεκπαίδευση και όσους δεν ασχολούνται με την εσωτερική καλλιέργεια, την καλλιέργεια της ψυχής, της προσωπικότητας και του χαρακτήρα. Όμως ναι, ναι. Άνθρωποι, και γι' αυτό μπορεί να δεις ανθρώπους που να λες, ρε παιδί μου, μα τι του βρήκε αυτού ή τι της βρήκε αυτήνης. Εξωτερικά να μην βλέπουμε κάποια τέριασμα στην εμφάνιση και ξέρω εγώ. Σκέφτηκες ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει πολύ καλή καρδιά, πολύ καλή ψυχή, να είναι ένα πολύ καλλιεργημένο πλάσμα και να κάνει και εξαιρετικό σεξ γιατί είναι καλλιεργημένος και πνευματικός άνθρωπος. Να ένα ακόμη κίνητρο για να ασχοληθούμε με την πνευματικότητά μας. Εν τω μεταξύ προσέξατε ότι ο Λάκη έχει βάλει το κολάρο του, αυτό τον jungle, και φόρεσα και εγώ το ίδιο το μπρασελέ που μας έχει φτιάξει η Άννα. Τα είδατε? Αυτά. Είμαι πολύ περίεργη για τα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Είπαμε, έχουμε κανόνες σχολιασμού με σεμνότητα, με σοβαρότητα. Δηλαδή, μιλάω τώρα, έχει 33 λεπτά για το σεξ και κατά τη γνώμη μου δεν έχω χρησιμοποιήσει λόγο ο οποίος να είναι πορνογραφικός. Εντάξει. Σας φιλώ. Σας αγαπώ πολύ πολύ.